Πριν λίγη ώρα, στο φω τη δημοσιότητα ήρθε η δυσάρεστη είδηση, ότι ο πρώην δήμαρχο της Θεσσαλονίκη, Γιάννη Μπουτάρη, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών. Ο ίδιο, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγεία, ενώ, υπήρξε από του σημαντικότερου συνολόγου και εινοποιού, συγκεκριμένα, ήταν ο 60 Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, διατελώντας τα καθήκοντά του από την 1η Ιανουαρίου του 2011 έως τις 31 Αυγούστου του 2019, αφού κέρδισε δύο διαδοχικές δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ από το 2018 είχε αποφασίσει να μην κατέλθει υποψήφιος στις επόμενες αυτοδιοίκητικέ. Ποιος ήταν ο Γιάννης Μπουτάρης. Γεννημένο στι 6 Ιανουαρίου 1942 στη Θεσσαλονίκη, ήταν επιχειρηματία, πολιτικό, κοινολόγο και κατήχε πτυχία χημία, ενώ από τον Ιανουάριο ήταν δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκη με την παράταξη του Σπύρου Πέγκ. Η καταγωγή του ήταν βλάχικη, από το Κρούσοβο τη Βόρεια Μακεδονία, τον Ιμφαίο τη Φλόρινα και τη Μοσχόπολη τη Αλβανία. Παππού του ήταν ο συνονόματο του Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίο ίδρυσε το πρώτο εινοποιείο τη οικογένεια στην φίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκη, στο Γυμνάσιο του Κολεγίου Ανατόλια και ολοκλήρωσε τι σπουδέ του στο τμήμα Χημία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Στι αρχέ τη δεκαετία του 1970 απέκτησε ιδιόκτητο αμπελώνα στο Γιανακοχώρι η Μαθίας, όπου φύτεψε αμυγή ποικιλία ξινόμαυρου, εφαρμόζοντα πρωτοποριακέ, για την περιοχή, τεχνικέ. Ήταν γνωστό και για την πλούσια οικολογική του δράση, με έμφαση την άγρια ζωή, καθώ ίδρυσε την οργάνωση Αρκτούρο για την προστασία τη Αρκούδα, των άγριων ζώων και τη φύση των ελληνικών δασών. Είχε διατελέσει πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικού Ινου, καθώ και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μεγάρου Μουσική Θεσσαλονίκη, ενώ κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990 είχε εμπλακεί με επιτυχία στη διοίκηση του Μπασκετικού Άρη, το σύλλογο που υποστήριζε από μικρά. Το 2020 κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Πατάκη, σε συνεργασία με τη Μαρία Μαυρικάκη, η αυτοβιογραφία του 60 χρόνια τρίγο, όπου ανιστορείται η ταραχώδη ζωή του και κυρίω η ενασχόλησή του ηνοποιού Κυριάννη με το αμπέλι και το κρασί.